Αυτό μια τριετία που άλλαξε τον Κυπριακό, η μάχη για την κανονικότητα χωρίς παρεμβατικά δικαιώματα και εγγυήσεις παρουσιάζει απόψες στη Λευκοσία ο δύο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτσάς, ένα βιβλίο επίκαιρο, καθώς ακόμα ζούμε στη σκιά των γεγονότων που περιγράφει στο βιβλίο του κ. Κοτσάς. Ψάχνουμε, για παράδειγμα, το πρακτικό της 4ης Ιουλίου του 2017 για το πλαίσιο Γκουτέρες, στην προσπάθεια να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Στην παρουσίαση του βιβλίου βρίσκεται ο συνάδελφος Θανάσης Αθανασίου. Θανάση, καλησπέρα. Τι έχει λεχθεί κυρίως για τα θέματα που ακόμα ψάχνουμε απαντήσεις? Καλησπέρα, Μιχαλή, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, να πούμε ότι στο βιβλίο του ο Νίκος Κοτσάς αναδεικνύει τον ρόλο που έχει το Κυπριακό για τον Ελληνισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκος Κοτσάς, το Κυπριακό αποτελεί το πιο θεμελιακό πρόβλημα για τον Ελληνισμό. Λέχθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στο πλαίσιο της παρουσίασης τόσο από τον Τέο Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, όσο και από τον Ιωάννη Κασουρίδη και τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Εχμές για τον ρόλο και τη στάση που τήρησε ο Έσπερθ Έιντε στο πλαίσιο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα στο Κρά Μοντάνα, με τον Νίκο Κοτσά να λέει ουσιαστικά ότι λειτουργούσε ως δικηγόρος, ενώ τον έπιανε, όπως είπε, και αδιάβαστο πολλές φορές. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όταν ο Νίκος Κοτσάς τόνιζε στον Έσπερ Παρθέιντα την ανάγκη για κατάργηση των εγγυήσεων, λέγοντας ότι και η Νορβηγία τελούσε υποκαθεστώς εγγυήσεων, με τον Έσπερ Παρθέιντα να δηλώνει άγνοια ότι η χώρα από την οποία προέρχεται τελούσε στο παρελθόν υποκαθεστώς εγγυήσεων. Τώρα, ο Νίκος Κοτσάς έκανε λόγο για δύο σχολές σκέψης στο Κυπριακό. Είναι η σχολή σκέψης, είπε, της υποχωρητικότητας, να λυθεί το Κυπριακό πάση η θυσία, τα καλά παιδιά που είναι και τα χαζά παιδιά κατά την έκφρασή του, και από την άλλη είναι η σχολή του συμβιβασμού με την κατάσταση. Καμία από τις δύο σχολές, όπως είπε, δεν είναι η ορθή. Αναφέρθηκαν αρκετά, έγινε εκτενής αναφορά στη διαδικασία αυτά τα τρία χρόνια, στον ρόλο του ειδικού αντιπρόσωπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης πρακτικά και έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ιστορία του Κυπριακού, όπως λέχθηκε και από τους ομιλητές. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρεπορτάζ θα παρακολουθήσουμε στο αυριανό δελτίο ειδήσεων για τα όσα έχουν λεχθεί και από τον κύριο Χριστοδουλίδη και από τον κύριο Κοτσιά, αλλά και από τον κύριο Κασουλίδη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.